Εφιαλτική ήταν η νύχτα που έζησαν οι κάτοικοι στην Εύβοια, που είδαν τις τεράστιες φλόγες που ξεπερνούσαν ακόμα και τα 25 μέτρα σε ύψος, να πλησιάζουν στα σπίτια τους στην περιοχή Πετριές. Η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι με τη βοήθεια των ισχυρών ανέμων επεκτάθηκε γρήγορα, ενώ τη νύχτα πλησίασε 3 οικισμούς και ήχησε το 112 που καλούσε τον κόσμο να απομακρυνθεί. Το πρωί οι πυροσβέστες έθεσαν υπό έλεγχο τις φλόγες και σύντομα έως το μεσημέρι δεν υπήρχε ενεργό μέτωπο. Συνολικά όμως 10.000 στρέμματα καλλιεργιών και δάσους έγιναν στάχτη. Πρέπει να απομακρυνθούμε άμεσα από το σημείο. Νύχτα κόλαση στην Εύβοια. Η ώρα είναι 10 το βράδυ και πλέον η φωτιά έχει αποκτήσει τεράστια δυναμική και η ανεξέλεγκτη πάνω από τον οικισμό Κόσκινα. Ο Αντώνης Μυστηλής σας μεταφέρει τις δραματικές εικόνες. Τα πάντα γίνονται στάχτη σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Πρέπει να απομακρυνθούμε άμεσα από το σημείο. Η μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε χθες το μεσημέρι και πήρε πολύ γρήγορα ανεξέλεγκτες διαστάσεις με τη βοήθεια των ισχυρών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή. Το ύψος της φλόγας ξεπέρασε ακόμη και τα 25 μέτρα, δυσκολεύοντας το έργο των επίγειων δυνάμεων. Όλη τη νύχτα πυροσβέστες, κάτοικοι και εθελοντές προσπαθούσαν να ελέγξουν το πύρινο μέτωπο. Ο δημοσιογράφος του Μέγκα, Μαρίνος Αλιφέρης, κατέγραψε τις αγωνιώδεις προσπάθειές τους. Η φωτιά δυστυχώς έχει αποκτήσει πολύ μεγάλη δυναμική και καταστρέφει ό,τι βρίσκει στο πέρασμά της. Εθελοντές, κάτοικοι και πυροσβέστες προσπαθούν να σταματήσουν την καταστροφική μανία της πυρκαγιάς. Στη μία μετά τα μεσάνυχτα, οι κάτοικοι στο Κλιμάκι και τη Λιανή Άμμο έλαβαν μήνυμα από το 112 να απομακρυνθούν προς τα Κρύεζα. Λίγες ώρες αργότερα όμως έλαβαν και πάλι μήνυμα από το 112 να εκενώσουν και την περιοχή Κρύεζα. Εδώ προσπαθούσαμε να γλιτώσουμε το μαντρί εδώ του ανθρώπου. Η επιχείρησή του είναι, η ζωή του όλη, πρέπει να το βοηθήσουμε. Δεν κοιμάται κανένας, όλο το χωριό είναι εδώ, παιδιά. Η νύχτα ήταν εφιαλτική. Όλοι προσπαθούσαν να βοηθήσουν τους πυροσβέστες που έδιναν τιτάνια μάχη. Δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Προσπαθούμε να σώσουμε τα σπίτια μας. Τι να κάνουμε. Οι πυροσβέστες χρησιμοποιούν ένα κανόνι εκτόξευσης νερού από το όχημα που βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το πύρινο μέτωπο. Κάναμε προληπτικές εκενώσεις, μετά κάναμε κανονικές εκενώσεις με τη βοήθεια της αστυνομίας. Έφτασε η φωτιά μέχρι την αποξηραμένη λίμνη και τα χωράφια στο πρώτο μέτωπο. Περισσότεροι από 200 πυροσβέστες και δασοκομάντος έδωσαν μάχη με το πύρινο μέτωπο. Με το πρώτο φως της ημέρας σηκώθηκαν και πάλι τα εναέρια μέσα. Η ημέρα ξημέρωσε με ενεργό μέτωπο πάνω από τα Κρύεζα. Φλόγες και καπνοί έκρυψαν ακόμη και τον ήλιο. Για την πατρίδα μας το κάνουμε, για τους ανθρώπους μας, για τη φύση μας. Για το ζωάκι που τη δίναμε κάθε φορά και γεύονται και αυτές τις ψυχές έχουμε, ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Πάντα παλεύουμε με δικά μας έξοδα. Είδαν ένα τσιπάκι και αμέσως μετά ακούστηκαν οι εκρήξεις, οι οποίες ήταν σε 3 διαφορετικά σημεία. Μετά από ένα δύσκολο 24ωρο, η φωτιά δεν έχει πλέον ενεργό μέτωπο. Ωστόσο, 10.000 στρέμματα έγιναν στάχτη και η φωτιά άφησε πίσω τις μεγάλες καταστροφές σε καλλιέργειες, ελαιόδεντρα και δασικές εκτάσεις.